Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η Epic μόλις έβαλε ένα καινούριο item, το Fortnite, το οποίο παίζει να είναι και η μεγαλύτερη τρολιά που έχει μπει ποτέ στο game, όπως θα δείτε. Συνήθως το βρίσκεις σε IO chests. Βρίσκεις λαγκάρο λίγο. Νομίζω αυτή το waiting area γι' αυτό. Οπότε, ας πάμε ένα corny. Ο φίλος μου συμφωνεί για το corny, κανείς δεν ξέρει. Α, επίσης επέστρεψαν τα abductors. Πάμε, φίλε μου. Το παρακαλώ. Random. Θες να πάμε εκεί που σου πίγκαρα. Μάλλον. Α, πήδηξε. Ξύπνησε. He's alive. Μπορείς να μην πεις κόσμος. Το item λοιπόν που μπήκε είναι μια φουσκωτία γελάδα. Δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν. Το οποίο δουλεύει κάπως σαν τα παλιά bowlers. Ελπίζω να το βρω κι αλλάς να σας δείξω ακριβώς πώς λειτουργεί. Βρέθηκα ένας γέμερ εδώ. Ελπίζω να είμαστε μόνοι μας. Για να γίνουμε και υπερ looters. Ω! Oh. Τέλειο chest. Move pump και το καινούργιο item. Δώστε μου λίγο χρόνο να λουτάρω και θα το δείξω τώρα κατευθείαν. Λειτουργεί πάρα πολύ απλά. Αν δεν κάνω λάθος τον οποίο, αν έχω ροπηδείξω δύο φορές, το οποίο μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητες κακουχίες. Μέχρι να ξαπαγώσω το βίντεο, αν μπορείτε, κάντε ένα like και μια γραφούλα με καμπανάκι, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Χορηπηδώ με το space κανονικά, με το κουμπί που πηδάτε. Και επίσης αν το καταποτιμένω, τι κάνει? Αυξάνει το βάρος της και πέφτει απότομα κάτω. Και μπορείτε έτσι να κάνετε, να αποκτήσετε τρελό momentum. Τι πιγκάζετε λέ? Ναι, ναι, το έχω. Περνάω καλά. Απλά πρέπει να βρείτε λίγο το time. Ποιος το κατέστρεψε? Ποιος το έκτισε αυτό? Πρέπει ακριβώς πριν να χτυπήσετε το πάτωμα. Boing. Κοίτα το. Ρε φίλε, είναι insane έτσι. Το η ταχύτητα που πιάνετε. Πραγματικά προσφέρεται για απίστευτα rotate. Κοίτα πώς θα προσθέτω καλύψει. Και νομίζω το, με το κουμπί που κάνει το activate και φουσκώνει. Επίσης θα σας προβολήσει. Κάποιος πάλι φεύγει. Θα ήθελα να μπήκα ακόμα. Ευχαριστώ παιχνίδι. Κάπως βαρύ εδώ, κάτι γίνεται έξω. Δεν έχω μάτς. Πρώτο έτσι. Τέντ μου. Δεν είναι ο point. Πρώτο game της μέρας. Δεν κάνουμε τίποτα. Ωπα, κάποιος βαράει, κάποιος είναι. Κάνει κολοτούμπες, κάνει αυτό. Έλα. Φίλε μου, μην μεθάνεις. Είναι καλό παιδί. Τι μου έσκασε την αγελάδα μου. Έχει το καταιγίδι. Έφυγα. Και επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που δεν έδειξα πριν. Βαντημένο το αριστερό κλικ. Βγάζεται ήχος η Ελλάδα. Όχι πάλι. Είναι τόσο άλλος το ζεμπότ. Πόσο κακό είναι το κέι ρε μπέτσι. Μισό το κέι. Φίλε μου. Μα το κόσμο μου πέθανε! Πού πήγε! Ωπα, πάμε και είμαστε εδώ. Ένας ψαρεύει. Μουσό σκαράκι ρε φίλε. Το πίσω πέταξε. Δυστυχώς. Λέω, τον έβα. Είναι στην άλλη φορά. Έχουμε κάποια θεματάκια, αλλά... Τώρα, πιάσαμε την ευθεία.
Ωραία, για την ταχύτητα. Πώς μου ρίχνει. Και στα μίσου. Είναι μια γελάδα. Γιατί μου ρίχνουν όλοι. Όχι! Ας στα μίσου. Δεν βρει. Insane speed έτσι. Ω, κι άλλοι γέμες. Μόβλη, ρε φίλε. Τι κάνω στην μέση. Σταμάτα με ένας μέσα απ' όλα. Σαράντα. Πολύ πάνω στο... στα γραφικά. Δεν έχω φύγω από εδώ. Μη με βαράς. Έχω αισθήματα. Να δει πάλι. Όχι. Όχι πάλι. Ω πάρε μου, χάλισε. Μου τελείωσε η γελαδίτσα μου. Ρίξαμε αυτό. Ρε φίλε, δεν έκανα κιόλας. Εδώ σου δεν μπορούσε. Ένα παιδί situation. Δεν έχει μπλουτ για όλη την οικογένεια. Α, να το σώνα και εμείς. Γιατί μ' άρεσε. Ήθελα να μπουν μες στο box, δεν καταλάβω. Ω! Ρε φίλε, τι δεν θέλει να χυλάρει. Αυτοί οι ψυχομανιακοί με τρομάζουν. Πραγματικά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν και παιδιά. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τι προτιμάτε. Το original baller ή το καινούργιο inflatable item. Και να για τη σας την κουλιά και καλά πήγε.